να σταματήσει τώρα ο περιοριστικός πόλεμος στην Ουκρανία. Το φιλελληνικό κίνημα η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή και επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για την έναρξη ενός πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, που τα τελευταία 30 χρόνια περικυκλώνεται από βάσεις στρατούς και στρατιωτικά γυμνάσια. Και όλα αυτά σε βάρος του Ουκρανικού, του Ρωσικού και άλλων λαών της περιοχής, με επίκεντρο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελευθίνας Μάνδρας καταδικάζουμε την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον ουκρανικό και τον ρωσικό λαό, που είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο μετρώντας ήδη νεκρούς και καταστροφές στον τόπο τους. Πόλη των εργατών, όχι ορμητήριο των υπηρεσιών. Λίγες μέρες πριν, μερικές δεκάδες μέτρα από εδώ που στεκόμαστε, απογειώθηκαν αεροσκάφη που μετέφεραν όπλα στην Ουκρανία, επιλέγοντας έτσι άμεσα το λαό μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδων ιστών, μόνη ελπίδα η πάλι των λαών. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή, έξω το ΝΑΤΟ. Οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα επιχειρούν με κάθε τρόπο να στοιχίσουν το λαό πίσω από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της κυρίαρχης τάξης, να χειραγωγήσουν τη λαϊκή συγκίνηση, να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου. Επιχειρούν να παρουσιάσουν ως δίθεν κενά τα συμφέροντα της εργατικής τάξης του λαού με εκείνα του κεφαλαίου, τον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή, έξω το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί. Καλλιεργούν αυταπάτες όταν λένε πως η συμμετοχή και το βάθμα της εμπλοκής της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, καθώς και τα υπέροχα ποσά για εξοπλισμούς, είναι τάχα προς όφελος της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας. Καμιά ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει για το λαό και τη χώρα μέσα στην δίκη των υπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο μύθο που δεν έχει καμιά βάση, γιατί καθημερινά αποδεικνύεται πως μέσα στις συνθήκες της εμπλοκής της χώρας μας, στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, οξύνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αμφισβητείται η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι για τον λαό. Κέρδη χαμένα στο αίμα των λαών. Εκτός από τους νεκρούς και πρόσφυγες, ο πόλεμος φέρνει και μεγαλύτερη πτώση για τους λαούς, για όλους τους λαούς. Το κύμα ακρίβειας που ζούσαμε μέχρι χτες θα μοιάζει ωραία ανάμνηση μπροστά στις ανατιμήσεις που θα έρθουν τώρα λόγω του πολέμου. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των σιτηριών, καθώς και των μετάλλων, του αλουμινίου, καταγράφουν άλλο ρεκόρ. Καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, έξω το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, οι φανταροί είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα. Κέρδη χαμένα στο αίμα των λαών, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών. Κέρδη χαμένα στο αίμα των λαών. Καταδικάζουμε την αποστολή πολεμικού υλικού από την αεροπορική βάση της Ελευθύνας, κίνηση η οποία μούδιασε όλους τους ανθρώπους της πόλης μας. Η χώρα μας, με τις αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν ανεξαρτήτως χρώματος εδώ και δεκαετίες, έχει καταδείξει ο καλύτερος μαθητής του ΝΑΤΟ και του Ευρωατλαντικού Υπεριαλισμού. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη ελπίδα υπάρχει των λαών. Η φανταρία είναι
τουλάχιστον ανάμεσα στον ένα ή στον άλλο υπεριαλιστή. Είναι ανάγκη να συγκριθούν κάτω από τη σημαία της πάλης για την ικανοποίηση των δικών του συμφερόντων και αναγκών. Του αγώνα για να γίνει κάθε λαός κυρίαρχος και νοικοκύρης στον τόπο του. Η χώρα μας να μην γίνει πεδίο βολής για τα συμφέροντα των Αμερικανονατοικών. Ο λαός μας να μην γίνει στόχος αντιπίνων. Όχι αρμητήρια των ημεγαλιστών, η έλευση να έχει το αεροδρόμιο. Αυτή τη στιγμή γράφουμε το σύνθημά μας στον δρόμο. Απελογή της χώρας από τον πόλεμο τώρα. Κανένα στρατιώτης έξω από τα σύνορα. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών. Όχι στους πολέμους των ημεριαλιστών. Να ξυλωθούν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί για επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες υπεριαλιστικές αποστολές. Κανένας φαντάρος και αξιωματικός σε αποστολή εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά συμμετοχή έξω οι φάσεις και οι Αμερικανοί. Οι μικροί επαγγελματίες, οι αυταπασχολούμενοι βιοπαλαιστές, δεν έχουμε κανένα συμφέρον να δεχόμαστε σιωπηλά τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο. Είπα και Ρωσία, ήδη ξαναμοιραζούν με τον λαό το αίμα, τα σύνορα χαραζούν. Πρέπει να συμπαραταχθούμε μαζί με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, κάθε τίμιο αγωνιστή και να απαιτήσουμε τώρα καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, κανένα στρατιώτης εκτός των σύνορων, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου του ΝΑΤΟ σε όλη τη χώρα. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών. Η Ελευσίνα είναι πόλη εργατών, είναι πόλη βιοπαλαιστών. Δεν θα ανεχτούμε να γίνει η σημείο εμπλοκής των υπεριαλιστών. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Η έλευση να είναι πολύ εργατός, όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών.